Πάμε γρήγορα και στον επόμενο καλεσμένο μας, υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Ηρακλείου, εκ νέου υποψήφιος, ο κύριος Γιάννης Λεονταράκης, με το συνδυασμό του Σταύρου Αρναουτάκη. Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα κυρία Σφαγιανάκη, καλησπέρα κύριε Σαββίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα στους τηλεθετές. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ, γιατί είστε και ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα της πολιτικής προστασίας, κύριε Λεονταράκη, και επειδή είναι ένα θέμα το οποίο και λόγω της δυσάρεστης, το δυσάρεστο των εξελίξεων των τελευταίων ημερών, αλλά και για όσα έχουμε δει και στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου. Και υπάρχει και αγωνία του κόσμου, το εισπράττουμε και από τα μηνύματα εδώ, Νικολέτα. Ναι, παραμένει πάντα επίκαιρο και παραμένει πάντα από τα θέματα που βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της συζήτησης. Είναι τεράστιο το ζήτημα. Τεράστιο. Μπράβο που το θίγετε. Είχα την τιμή να υπηρετήσω ως ο πρώτος θεματικός αντιπεριφερειάρχης σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, στο σύνολο των 13 περιφερειών. Κοιτάξτε, η πολιτική προστασία θα έπρεπε από χρόνια, όχι λόγω των τελευταίων φαινομένων και καιρικών καταστάσεων και έκτακτων καταστάσεων όπως ήταν ο σεισμός στο Αρκαλοχώρι, θα έπρεπε η πολιτεία ανέκαθεν να είχε την πολιτική προστασία σε πρώτο πλάνο. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται τεράστια προετοιμασία, είναι κάτι το οποίο χρειάζεται τεράστιους πόρους. Και εδώ τίθεται ένα ζήτημα, διότι δυστυχώς η πολιτεία διαχρονικά, μη θέλοντας να δει ίσως το ζήτημα ή έχοντας, αν το θέλετε, στην πολιτική το πώς θα διανύμει τις αρμοδιότητες προς σωτά. Αρμοδιότητες έχουμε, πόρους δεν έχουμε. Και είναι κάτι το οποίο πραγματικά, και αν το θέλετε, το διακύβευμα αυτών των εκλογών για μένα είναι το τι αυτοδιοίκηση θέλουμε. Και θα πρέπει οι φορείς και των περιφερειών και όλων των 13 περιφερειών και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας πραγματικά να απαιτήσουν την αυτοτέλειά τους, την ελευθερία τους, την ανεξαρτησία τους. Η πολιτική προστασία είναι τεράστιο ζήτημα. Το ζήσαμε τα τελευταία χρόνια έντονα στο νησί με φυσικές καταστροφές. Σίγουρα ο σεισμός του Αρκαλοχωρού ήταν και ιστορικός και καταστροφικός. Πολλά ζητήματα είναι ακόμα σε εκκρεμότητα. Πολλά προβλήματα αντιμετωπίζει η πεδιάδα και η σεισμόπληκτη τη περιοχή. Ένα τεράστιο ζήτημα είναι τα ρέματα, για παράδειγμα, όπως άκουσα στην προηγούμενη συζήτηση με τον κύριο Σφυρί. Μία αρμοδιότητα που ήρθε στην περιφέρεια χωρίς τους ανάλογους πόρους. Άρα η πολιτική προστασία, για να είμαστε εντάξει και να είμαστε ειλικρινείς και δίκαιοι, χρειάζεται πόρους. Χρειάζεται κονδύλια, χρειάζεται αυτοτέλεια, χρειάζεται ελευθερία κινήσεων. Στα ρέματα είμαστε έτοιμοι τώρα, κύριε Λονταράκη, και το λέω αυτό γιατί αναφερθήκατε και εσείς και είμαστε και λίγο πριν την έναρξη της χειμερινής περίοδου. Οκτώβριος είναι, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ανησυχία έμπλεκτη. Δεν σας κρύβω. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα που απασχολεί και την περιφέρεια Κρήτης χρόνια τώρα, όχι μόνο τη φετινή περίοδο. Είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη εργολαβία, αφορά όλο το νησί. Έχουν επισημανθεί από καιρό τα επικίνδυνα σημεία, τα πολύ δύσκολα σημεία. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η εργολαβία αυτή στα συγκεκριμένα σημεία σε εξέλιξη. Αφορά και τις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού. Πραγματικά θα θέλαμε κι εμείς, μπαίνοντας σε ένα ποτάμι, για παράδειγμα, να καθαριστεί από τη μία και στην άλλη όλη του ποταμού. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι κομμάτι δύσκολο, αλλά τα σημεία εκείνα τα επικίνδυνα σε ανεκτές ποσότητες νερών καθαρίζονται και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε τέτοια προβλήματα. Διότι, αν αναλογιστούμε το τι νερό έπεσε στη Θεσσαλία, δυσκολεύομαι να σκεφτώ ποιο αντιπλημμυρικό ή ποιος καθαρισμός είναι ικανός να σταματήσει τέτοιο φαινόμενο. Μάλιστα. Γιατί ένα κομμάτι βεβαίως είναι ο καθαρισμός των ρεμάτων, αλλά υπάρχει και το θέμα της διευθέτησης των ρεμάτων. Είναι μια μεγάλη μελέτη, καλά κάνετε το θέτε το ζήτημα, μια μεγάλη μελέτη της περιφέρειας που για πρώτη φορά οριοθετούμε όλα τα ποτάμια, όχι μόνο της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου και της Κρήτης. Καλώς έχω τον πραγμάτων, το επόμενο διάστημα αυτό θα έχει διευθετηθεί, διότι καθαρισμοί, πραγματικοί καθαρισμοί χωρίς η οριοθέτηση, αντιλαμβάνεστε ότι προκύπτουν ζητήματα. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο άμεσα θα έχουμε τα αποτελέσματα. Ο σεισμός του Αρκαλοχωρίου μας έβαλε πολύ επιτακτικά το ζήτημα της αντισεισμικής προστασίας και δεν ξέρω σε τι βαθμό, σε τι επίπεδο βρισκόμαστε, κύριε Λεονταράκη, είτε αυτό αφορά τα ιδιωτικά κτίρια, είτε αφορά και τα δημόσια. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα για τη σεισμική θωράκιση. Εμείς, με αφορμή το σεισμό στο Αρκαλοχώρι, πραγματικά είδαμε τις ελλείψεις εκείνες που έχουν να κάνουν με την πρόνοια, που έχουν να κάνουν με τις κοινωνικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Ένα κομμάτι το οποίο το καλύψαμε, με την έννοια πια καταγράψαμε και είμαστε στην ευχάριστη θέση το επόμενο διάστημα να προμηθευτούμε όλα εκείνα τα απαραίτητα εργαλεία που έχουν να κάνουν με την πρόνοια. Η πρόνοια ήταν, για παράδειγμα, ο καταβλισμός, αν είναι δόκιμος ο όρος, που στήθηκε στο Αρκαλοχώρι. Έτσι, αυτό ήταν όλο το κομμάτι της περιφέρειας. Με τις ελλείψεις μας, τις είδαμε και τις, ουσιαστικά θα τις έχουμε σύντομα στη φαρέτρα μας. Ένα άλλο τεράστιο ζήτημα που ανέδειξε στο Αρκαλοχώρι είναι η στατικότητα των κτηρίων. Είναι όλοι εκείνοι οι έλεγχοι οι οποίοι θα έπρεπε και γίνονται, πιστέψαμε γίνονται, και αφορούν τις σχολικές μονάδες, τα δημόσια κτίρια γενικότερα. Στα κτίρια τα οποία είναι δικαιοδοσία της περιφέρειας, πραγματικά δεν υπάρχει κτίριο το οποίο είναι ανέλεγκτο. Κτίρια όμως, σχολικές μονάδες που έχουν και την αρμοδιότητα οι Δήμοι, επανερχόμαστε στην αρχική συζήτηση που έχει να κάνει με τους πόρους. Όλοι οι Δήμοι νομίζω το αντιλαμβάνονται και κανένας Δήμαρχος δεν αποποιείται την ευθύνη
Όμως χωρίς πόρους είναι ένα ζήτημα το οποίο χρονικά πολλές φορές μας φέρνει πίσω. Είναι τεράστιο ζήτημα το οποίο θίγεται. Η αντισεισμική θωράκιση τέτοιων κτηρίων, ελέγχων, ακατάλληλων κτηρίων, θα πρέπει να είναι σε πρώτο πλάνο και των επόμενων δημοτικών και περιφερειακών αρχών. Κύριε Λονταράκη, είδαμε τις καταστροφικές πλημμύρες στην Αγία Πελαγία και σε άλλες περιοχές βεβαίως. Και είχε ανοίξει, θυμάμαι, μια κουβέντα τότε. Μήπως να μπει στο κάδρο να το ψάξουμε λίγο και η περιφέρεια και οι υπόλοιποι φορείς για κάποια μικρότερα έργα ανάσχεσης των πλημμυρικών ροών. Ειδικά για τις περιπτώσεις της Αγίας Πελαγίας, της Λιγαριάς, δηλαδή να μην κατεβαίνουν τα νερά προς το παραλιακό κομμάτι. Θα μπορούσατε να το δείτε ως περιφέρεια κάτι τέτοιο? Ήδη πραγματικά σας το λέω έτσι με το χέρι στην καρδιά, με αφορμή την Αγία Πελαγία και ανάλογα το ανάγλυφο, το γεωγραφικό ανάγλυφο της κάθε περιοχής, τεχνικές υπηρεσίες μελετάνε τέτοια ζητήματα το πώς θα μπορούσαν να ασχεθούν. Η Αγία Πελαγία βέβαια είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, διότι στην παραλία καταλήγουν τρία ρέματα τα οποία έρχονται από υψηλότερες περιοχές. Είναι ένα ζήτημα που απασχολεί την περιφέρεια. Θέλω να πιστεύω σε πολλές των περιπτώσεων το επόμενο διάστημα θα δοθούν απαντήσεις. Βέβαια, οι απαντήσεις για να φτάσουμε στα έργα της υλοποίησης επανέρχομαι πάλι στην Απέχουν. Απέχουν παρασάγκες με την έννοια ότι χρειάζονται χρηματοδοτήσεις. Επειδή προέρχομαι από την αυτοδιοίκηση, αγαπώ την αυτοδιοίκηση, πιστεύω βαθύτατα στην αυτοδιοίκηση, όχι ένα κράτος μέσα, για ένα κράτος μέσα στο κράτος, κράτος εν κράτη που λένε, αλλά για τον πρώτο βαθμό, τον άμεσο. Αυτό που πραγματικά μπορεί να δώσει άμεσες απαντήσεις. Στον τομέα της πολιτικής προστασίας είναι σαφής οριοθετημένος ο καταμερισμός των ρόλων, γιατί ο πολίτης έχει λίγο πολύ την αίσθηση ότι είναι ένα μπερδεμένο κουβάρι. Δηλαδή, μεταξύ κεντρικού κράτους, περιφέρειας, δήμων, σωμάτων ασφαλείας. Είναι ξεκάθαρες οι αρμοδιότητες και δεν τρέπομαι να σας πω ότι όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 10 μέρες κοσκινίζει. Οι αρμοδιότητες είναι ξεκάθαρες. Κάθε ένας έχει το ρόλο του που το αναλογεί. Εύχομαι και ελπίζω και το κράτος κάποια στιγμή να αναλάβει το ρόλο για τη μεγάλη ευθύνη που έχει. Επικεντρώσαμε τη συζήτηση περισσότερο στην πολιτική προστασία, το καταλαβαίνετε, μιας και είναι ένα κομμάτι το οποίο έχετε διαχειριστεί για πολλά χρόνια. Όμως, κύριε Λονταράκη, νιώθετε ότι και η αυτοδιοίκηση ήρθε αντιμέτωπη πολλές φορές με πράγματα τα οποία δεν περίμενε και έμαθε και μέσα από αυτά. Δηλαδή, η επόμενη πενταετία θα μας βρει περισσότερο ενδεχομένο έτοιμους από παθήματα που έχουν γίνει και μαθήματα και στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας. Θα σας πω, το 2010 μπαίνοντας στην αυτοδιοίκηση, σιγά σιγά έτσι ξεκινώντας την ενασχόληση με την πολιτική προστασία, σε σχέση με το 2013 έχουμε καλύψει ένα τεράστιο κενό, ένα μεγάλο δρόμο και θα απαντήσω, θα έρθω σε αυτό που λέτε. Πραγματικά το 2010-2014 κάναμε συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας και ήμασταν εμείς και εμείς, δηλαδή... Τα πρόσωπα της περιφέρειας. Και δημοσιογραφικά το θυμόμαστε. Και δημοσιογραφικά. Ερχόμενοι όμως στο σήμερα, έχοντας βιώσει η Κρήτη και η Ελλάδα γενικότερα και ο κόσμος όλος φαινόμενα καταστροφικά, πλημμυρικά, σεισμούς, την πανδημία τα προηγούμενα χρόνια, πλέον μιλάμε για ένα θεσμό, για ένα συντονιστικό, για μια πολιτική προστασία σε επίπεδο περιφέρειας, που πραγματικά είμαστε σε ένα πολύ καλό βαθμό. Δηλαδή, το ζήτημα, το αντικείμενο εξελίσσεται και θέλω να πιστεύω ότι και η νέα θητεία των επόμενων δημοτικών αρχών και περιφερειακών αρχών, μαθαίνοντας και από τα λάθη μας, διότι αλίμονο σε αυτό που έχει να πει, τα έχει κάνει όλα τέλεια. Προς Θεού. Θα το πω διαφορετικά. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Και μέσα και από τα λάθη και από τις παραλήψεις, αλλά και από τα ζητήματα που απασχόλησαν. Πραγματικά σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης νομίζω θα μας δει και πιο έντιμους και πιο έμπειρους. Κύριε Λονταράκη, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας. Εγώ για την πρόσκληση. Καλή δύναμη και σε όλους μας και σε εσάς, διότι και για εσάς οι μέρες είναι δύσκολες. Καλή δύναμη και σε εσάς και καλή επιτυχία στον Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.